η δικιά σας φωνή, η δικιά σας αγωνία, αν θέλετε, γιατί εμείς δεν ψηφίζουμε νόμους, άλλοι ψηφίζουν και άλλοι κόβουν, που δεν κόβουν. Στο τέλος, για να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε για τη δικιά σας εκπομπή στη Βουλή και τελικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολούθησαν όλη αυτή την εξέλιξη. Θα πρέπει αυτός ο φίλος μου, κύριος Αυτιάς, να είχε περάσει πολύ δύσκολες μέρες να κάθεται σαν αριθμομηχανή να υπολογίζει πόσο χάνει ο καθένας και η καθεμιά από τους άμεσους συνταξιούχους τώρα τη συνουδιά. Λοιπόν, 17 του μηνός, την προηγούμενη Κυριακή, πριν ανέβει στο βήμα ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός, δείχναμε τους κερδισμένους. Δείτε τι λέγαμε εκείνη τη μέρα, πολλές μέρες πριν γίνει αυτή η ομιλία στη Βουλή που μας τίμησε δεόντως. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι αυτής της μεγάλης απόφασης, η οποία ελήφθη, μετά σου λένε οι Ευρωπαίοι, καλά, 6,5 δις πλεώνασμα, τους στύψαμε, θα στύψουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι. Σοφή η απόφαση αυτή, αλλά όφυλαν να μην την πάρουν αυτή την απόφαση για μείωση των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, διορθώθηκε το λάθος. Έχουμε δημόσιο... Για το 19. Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι κερδισμένοι. Δημόσιο λοιπόν με 25 έτη και άνω. ΙΚΑ με 35 ετία. ΤΕΒΕ με 15 ετία ή θα χάναν 220 ευρώ. Ταμείο νομικών με 25 χρόνια. ΤΣΑΙ με 25 χρόνια και άνω. ΤΣΜΕΔΕ με 25 και άνω. Διασώζονται από 35 έως 155 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αυτά από 17 του μηνός. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τσιμουδιά. Και τα μεν και τα δε. Τώρα, μεγάλες ευχαριστίες που η δικιά σας φωνή έφτασε στη Βουλή. Υπάρχει ένα θέμα. Εσείς ψηφίζατε και εμείς δείχναμε τις μειώσεις. Και 31 δωδεκάτου του 17 έπρεπε να δώσετε τα στοιχεία του επανυπολογισμού. Το έλεγε ο νόμος. Δεν τα δώσατε, τα δώσαμε εμείς. Επίσης, χαίρομαι που μαζί με την κοινωνία φωνάξαμε. Πήρατε πίσω αυτές τις μειώσεις, αλλά υπάρχει και ένας ιδιαίτερα σημαντικός πίνακας. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ 380.000 συνταξιούχων, τι θα γίνει με τη σκληρή εισφορά υγείας, τι θα γίνει με το πλαφόν συντάξεις, τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, τι θα γίνει με τη μείωση του ΕΦΑΠΑΞ και τι θα γίνει με τη μείωση των μερισμάτων. Άρα λοιπόν προχωράμε με τους πίνακές μας με ωραίο τρόπο. Το ασφαλιστικό, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αρχηγή των κομμάτων, είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα. Ελάτε όλοι μαζί με την κοινωνία να βρούμε μια άκρη πριν είναι αργά.